σίγουρα στόχος της ομάδας το να βρισκόμαστε εδώ πέρα. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενες. Η ομάδα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε την Παρασκευή είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και είναι κυπελούχος. Οπότε είμαστε σίγουρα να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Και γιατί όχι να διεκδικήσουμε μια θέση λειτουργικό. Πιστεύω ότι για έναν αθλητή να βρίσκεται back-to-back σε ένα τέτοιο θεσμό όπως είναι το κύπελο είναι μια επιτυχία από μόνη της. Γιατί έχουμε δει ότι υπάρχουν και ομάδες από κάτωτερες κατηγορίες και βαθμολογικά πιο χαμηλά που επάξια έχουν αυτή τη στιγμή τη θέση τους στην τετράδα. Ξεκινάμε εμείς με ένα μικρό τελικό αύριο και πιστεύω ότι οι αναμνήσεις και τα συναισθήματα που έχουμε από εκεί η ομάδα μου έχουν μείνει ανεξίτηλα και θα είναι το κίνητρο για να παίξουμε αυτόν τον αγώνα. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας σε αυτή την όμορφη πόλη. Και εμείς ξεκινάμε ένα πολύ δυνατό, πολύ δυνατό ημιτελικό. Εμείς απήχαμε 2 χρόνια σχεδόν από ένα τέτοιο τελικό και θέλουμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε φτάσει στο πρώτο στόχο της χρονιάς, να μπούμε και να μπορέσουμε να πάμε την Κυριακή στο τελικό και να καταφέρουμε να πάρουμε ένα τρόπαιο, γιατί είναι 2 άμεσοι στόχοι που έχουμε. Και νομίζω θα γίνει ένας εντυπωσιακός αγώνας, γιατί είναι αυτή τη στιγμή νομίζω οι 2 πρώτες ομάδες που πρωταγωνιστούν. Ελπίζω να μην γίνει, να κυλήσουν όλα με ήρεμο τρόπο, ειδικά με όλα αυτά τα σκηνικά που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Επομένως, θεωρώ ότι θα γίνουν και τα 2 θα είναι πολύ δυνατά παιχνίδια. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ για τη φιλοξενία και συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που βρίσκονται στο Final Four σήμερα. Πιστεύω ότι για όλες τις ομάδες το κύπελο αποτελεί στόχος και γι' αυτό είμαστε και οι 4 εδώ. Για εμάς είναι ο τελικός είναι ο αυριανός αγώνας με τον Ολυμπιακό. Εύχομαι να γίνουν πολύ δυνατά παιχνίδια, να γεμίσει το γήπεδο και να δείξουμε την εικόνα του που αξίζει να έχει το βόλεϊ στη δημόσια τηλεόραση και σε όλα τα σπίτια. Και να απολαύσουμε τους αγώνες. Για μας υπάρχει και ένα έξτρα κίνητρο να κερδίσουμε αυτό το κύπελο και να το αφιερώσουμε στη μνήμη της Ρούξη του Μητρέσκου. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Λοιπόν, καταρχήν θα θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμο Λουτρακίου για τη φιλοξενία και στον Δήμαρχο, καθώς και στην ΕΟΠΕ και σε όλους τους χορηγούς που έχουν βοηθήσει για αυτή τη διοργάνωση. Δυστυχώς, αυτή η διοργάνωση γίνεται λίγες μέρες μετά την δυσάρεστη είδηση για την απώλεια της Ρούξη Δημητρέσκου. Μία αθλήτρια που στο θεσμό είναι ρέκορντμαν, από ό,τι ξέρω, μαζί με τη Στέλλα Χριστοδούλου τίτλων. Θα θέλαμε έτσι να τις αφιερώσουμε αυτό το από την πλευρά μας το τουρνουά. Τώρα στο αγωνιστικό, εμείς ήρθαμε εδώ από μια δύσκολη θέση βαθμολογική στο πρωτάθλημα, αλλά αυτός ο θεσμός είναι τελείως διαφορετικός. Είναι ο θεσμός του κυπέλου, είναι νοκάουτ παιχνίδια, κάθε παιχνίδι είναι ένας τελικός. Και έτσι θα αντιμετωπίσουμε και το πρώτο παιχνίδι με την περσινή κάτοχο του τίτλου ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα η οποία έχει και την εμπειρία και τις αθλήτριες για τέτοια παιχνίδια, αλλά εμείς έχουμε θέση στο κύπελο να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε και αυτό θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους. Thank you very much. So your comment for the final. Thank you very much for everything. First of all, I am happy to be here again with my team because it's for us is kind of miracle because 2 seasons in a row we are in Final Four, and I believe are is here because they deserve and other teams too and will be not easy games for sure for next future. But you know that last season we won this cup. The point is to stay up is not easy. To repeat these things is not easy. But of course we will try our best because I think the best we have to do in this match with Aris. We have to think this, and after that we have to think other things. But first, we have to focus on this match, which is for us is more important to play final again. Okay, I understood the moment. Okay, for this volleyball player, what we lost all of us generally. So I agree with the coach.
if it's possible to dedicate to her during this competition. Just to really dedicate this competition, okay, and the fair of this competition to this volleyball player, because also if I don't know her personally, logically it's part of our family. About competition, we know this is Final Four. There is no weak team. There is, all the matches are the final, so we cannot underestimate no one. And we are ready here to fight, logically, to win the cup. But step by step, we have to do this. I know we are in the good moment, but I know also the level of the other team. So nothing, we start 0-0 every match, and so this competition will be also good for our movement, our federation, and the city, what we want to thank, because I understood also they accept us like a big event here. So I just want to say to good luck to everybody, to the team, okay, and also to the public, what they can join here, and also with the in internet they can follow us. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παράγοντες, τους τοπικούς παράγοντες και την Ομοσπονδία που βρισκόμαστε εδώ, και ελπίζουμε όλοι ότι θα παιχτούν πάρα πολύ δυνατά και ωραία παιχνίδια με πολύ κόσμο και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι, θέλουμε και εμείς να αφιερώσουμε όλο το τουρνουά αυτό στη μνήμη της Ρούξης. Ξέρουμε πόσο σημαντική ιστορία και πορεία είχε στο ελληνικό βόλεϊ. Όλοι είμαστε εδώ για ένα στόχο, για να πάρουμε το κύπελλο. Ελπίζω και εύχομαι όλες οι αθλήτριες να είναι υγιείς μετά από όταν θα φύγουμε από εδώ, και ας κερδίσει ο καλύτερος. Είναι σημαντικό και για την πόλη, βέβαια, να έχουμε έτσι αυτό το τελευταίο πια μοντέλο που είναι ο αθλητικός τουρισμός. Βέβαια, εμείς ήρθαμε εδώ γιατί υπάρχει μια πολύ καλή σχέση με το Δήμαρχο, καθότι και αυτός που έρχεται από το χώρο του αθλητισμού και ιδιαίτερα από το βόλεϊ, και ήρθε η στιγμή που θα έπρεπε να κάνουμε ένα Final Four εδώ. Διαλέξαμε αυτό, απεδέχθη ο Δήμαρχος, και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ ωραία οργάνωση το διήμερο, την Παρασκευή δηλαδή και την Κυριακή, τους αγώνες. Είναι αυτή τη στιγμή οι ομάδες ιστορικές που είναι εδώ μέσα. Η πορεία τους στο πρωτάθλημα δείχνει ότι θα έχουμε πάρα πολύ σπουδαία παιχνίδια. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τη διοίκηση της Ομοσπονδίας που επιλέξαν το Λουτράκι, αυτή την πόλη που φιλοξενεί τεράστιους μεγάλους παγκόσμιους αγώνες, φιλοξενεί το Final Four, το γυναικείο βόλεϊ. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία, χωρίς τραυματισμούς και ήρεμο αγώνα από δύσκολες καταστάσεις που έχουμε περάσει σε άλλα γήπεδα. Εύχομαι ότι όλα θα πάνε καλά στο Λουτράκι αυτό το τριήμερο, το αγωνιστικό τριήμερο, με τις καλύτερες γυναικείες ομάδες βόλεϊ της Ελλάδος. Και με τέσσερα μεγάλα ονόματα, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Άρης, συγκρούονται δηλαδή, καλύτερα δεν μπορούσε να πάει. Ναι, οπωσδήποτε είναι οι καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή, και ευχόμαστε κάθε επιτυχία, ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Το Λουτράκι είναι έτοιμο για αυτή τη διοργάνωση? Είναι πανέτοιμο για να φιλοξενήσει αυτή την τεράστια μεγάλη διοργάνωση του ελληνικού αθλητισμού. Καθαρά ψηφοδοσύνη για το Λουτράκι. Νομίζω ένα Final Four τέτοιου ελληνικές, μια πολύ μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε το Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Άρη. Πολύ σημαντικές και πολύ μεγάλες ομάδες. Είμαστε έτοιμοι από τη μεριά μας να φιλοξενήσουμε το Final Four. Θα ευχηθώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες και ας κερδίσω καλύτερος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι πολύ μεγάλη μας τιμή που γίνονται τέτοιες τεράστιες διοργανώσεις στο Δήμο Λουτρακίου, στον τομέα του αθλητισμού. Υποστηρίζουμε όλο τον αθλητισμό, επενδύουμε σε αυτόν και είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τον κόσμο που πρόκειται να έρθει και να φιλοξενηθεί στο Δήμο μας. Ένα κάλεσμα λοιπόν σε όλο τον κόσμο, ένα κάλεσμα στα παιδιά να ενταχθούν σε ομάδες και συλλόγους αθλητικούς, μία διέξοδο για τα παιδιά μας και για την νεολαία του διευρυμένου Δήμου μας, ο αθλητισμός.